Αυτό που θέλω να πω πριν ότι δεν θέλουμε να αποκτήσουμε πατρίδα. Έχουμε πατρίδα, δεν θέλουμε δεύτερη. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί ακούω διάφορα λένε ότι οι Παλαιστίνοι πρέπει να αποκτήσουν πατρίδα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πατρίδα έχουμε. Πρέπει απλά να το απελευθερώσουμε από το Ισραήλ. Το μεγαλύτερο μαρτύριο των Παλαιστινίων αρχίζει από τα σύνορα, όπως ξέρετε. Από τα σύνορα του Ραφάχ. Είναι 1.700.000 άτομα που είναι αποκλεισμένοι εξαιτίας του Ισραήλ. Εγώ προσωπικά ένιωθα όταν δηλαδή έχω ξανακάνει αυτό το ταξίδι πριν 2 χρόνια και ένιωθα πολύ όμορφα γιατί πας στην πατρίδα σου. Αυτό που λείπει, δηλαδή εγώ έμενα πολλά χρόνια στην Αθήνα. Αλλά αποφάσισα να πάω στα Γιάννενα πίσω, να συγχωρήσω πάλι στην Ελλάδα, γιατί ήθελα να αποκτήσω ένα κομμάτι γη. Τίποτα άλλο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο στην Αθήνα να αποκτά ένα κομμάτι γη, και αποφάσισα να πάω στα Γιάννενα για να έχω ένα κομμάτι γη. Γυρνάμε πάλι στην Παλαιστίνη. Όταν μπαίνει από τα σύνορα και βλέπει του ανθρώπου σου, βλέπει το σόι που έχει, αισθάνεσαι μια δύναμη που δεν μπορώ να εκφράσω αυτή τη δύναμη, πώς είναι. Πραγματικά αισθάνεσαι πολύ όμορφα και δύναμη. Αποκτάς μια δύναμη που δεν μπορώ να εξηγήσω. Για το τελευταίο πόλεμο που έγινε πριν 50 μέρες και ξέρουμε ότι το Ισραήλ είναι από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο, η μεγαλύτερη βιομηχανία όπλων. Αλλά η Παλαιστινική αντίσταση κατάφερε και δεν άφησε το Ισραήλ του στρατού του Ισραήλ να περάσει μέσα. Γιατί όταν πολεμάς για κάτι δικό σου, πιστεύω έχεις δύναμη πιο πολύ, γιατί αυτή είναι πληρωμένη και μισθοφόρη. Εμείς οι Παλαιστίνοι πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει με μια κουφία σαν αυτό στα αραβικά σημαίνει ότι το μαντίλι είναι σύμβολο αντίσταση. Που σε κάποιες αραβικές χώρες, δυστυχώς σε μια κοντινή μας χώρα, δεν μπορούσα να βρω εύκολα. Αυτό ψάξαμε εδώ με τους φίλους και τα αδέλφια μου. Ψάξαμε στο Κάιρο για να βρούμε μαντήλια, δεν υπάρχουν πια, είναι κομμένα. Αυτό λέει πολλά. Ότι οι Παλαιστίνοι είναι μόνο τους. Είναι ο μοναδικός λαός που παλεύει τη μόνος του. Αλλά μόνο με τους λαούς, όπως ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός, το ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αισθάνομαι Έλληνας μέσα μου. Και είμαι περήφανος που είμαι Παλαιστίνιος, αλλά έχω ελληνική υπηκότητα. Ο ελληνικός λαός, παρά όλες αυτές τις δυσκολίες που έχει περάσει, με τον αποκλεισμό του, πιστεύω, το οικονομικό που έχει, όταν ήμουν στα Γιάννη, έχουμε μαζέψει 15 μέρες, νομίζω 20 μέρες, ένα κιόσκι στην πλατεία και περιμέναμε φάρμακα από τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους να έρθουν και να αφήσουν μία σακούλα για τον Παλαιστινικό λαό. Ειδικά τέλος του μήνα που πήραν τη σύνταξη που έχουν ανάγκη, το κουτί πιστεύω ότι γέμισε κατευθείαν. Δηλαδή ήταν πολύ εύκολο να γεμίσει ένα κουτί. Άρα έχουμε το ελληνικό λαό δίπλα μας. Όσοι εικόνες να έχουν βγει, όσο ντοκουμαντέρ, δεν μπορείς να καταλάβεις την πίκρα των Παλαιστινίων και την πίκρα των μικρών παιδιών που είναι εκεί. Μας θεωρούν οι τρομοκράτες. Τιμή μας. Εγώ προσωπικά είναι τιμή που είμαι τρομοκράτης. Δηλαδή πρέπει να θεωρούμε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν τρομοκράτης, για παράδειγμα, που φρόντιζε την πατρίδα του. Όποιος φροντίζει την πατρίδα του και προσπαθεί να απελευθερώσει την πατρίδα του είναι τρομοκράτης.